Παρακολουθήστε στο δελτίο ειδήσεων της Αλφα Τηλεόρασης. Ξεκίνησε από σήμερα η υποβολή ειδήσεων και τις πανελλαδικές εξετάσεις του 14. Εξιχνιάστηκε μετά από έρευνες της ασφάλειας δράμας υπόθεση απάτης σε βάρος 85χρονης. Παρατηρητήριο για το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας. Προάγγελος μεγάλων θεσμικών αλλαγών, η απόφαση της κυβέρνησης για να εφαρμοστεί το σύστημα του Σταυρού στις ευρωεκλογές. Ξεκίνησαν οι υπογραφές συμβάσεων για τη βιολογική καλλιέργεια. Μια ακόμη υποψήφια δημοτική σύμβουλη παρουσίασε Χρουστόδουλος Μαμψάκος. Καθιερωμένοι κοποί της Βασιλόπουλας πραγματοποίησαν οι πρόσκοποι της δράμας. Όλες οι αθλητικές εξελίξεις με το Σάκη Πετρόπουλο. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων από την Αλφα Τηλεόραση. Από σήμερα μέχρι και την 3η 25 Φεβρουαρίου υποχρεούνται να υποβάλουν την αίτηση δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής πανελλαδικές εξετάσεις του 2014 όλοι οι υποψήφοι των γενικών και επαγγελματικών ηλικίων. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται καμία δεκτή αίτηση δήλωση. Ο υποψήφιος μπορεί να προμηθεύεται την αίτηση είτε από το διαδίκτυο όπου αναρτώνται τα κατά περίπτωση υποδείγματα της αίτησης δήλωσης στην επίσημη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας είτε από το λύκειό του. Στη συνέχεια καλείται να τη συμπληρώσει σύμφωνα και με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο και μετά πρέπει να την υποβάλει ηλεκτρονικά στο λύκειό του. Στην ίδια ιστοσελίδα αναρτάται και η σχετική εγκύκλειος που θα περιγράφει πλήρως τη διαδικασία και τα αναλυτικά δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία υποψηφίου γενικού ή ΕΠΑΛ, μαθητής ή απόφυτος. Οι ημερομηνίες είναι πολύ δεσμευτικές, είναι από 10 μέχρι 25 Φεβρουαρίου. Πιθανόν, μάλλον είναι σίγουρο ότι δεν θα δοθεί παράταση. Για τους μαθητές της τρίτης λυκείου θα υπάρξει πλήρης ενημέρωση από τα σχολεία για τη διαδικασία και θα γίνει συντονισμένη υποβολή αιτήσεων στα σχολεία. Για τους απόφοιτους τώρα θα κατεβάσουν την αίτηση από το διαδίκτυο και με αυτή την αίτηση θα πάνε σε όποιο σχολείο επιθυμούν για να την καταθέσουν. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι η αίτηση είναι δεσμευτική, αλλά για τους αποφύτους μπορούν 20 μέρες πριν από την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, σαφή ημερομηνία για την έναρξη δεν τη γνωρίζουμε ακόμα επισήμως, μπορούν να ανακαλέσουν με αίτησή τους αυτή την αίτηση για συμμετοχή στις εξετάσεις. Αυτό που θέλω επίσης να σημειώσω είναι ότι για τους αποφύτους πρέπει να έχουν μαζί τους το απολυτήριο λυκείου, να έχουν τη βεβαίωση πρόσβασης, την πρωτότυπη βεβαίωση πρόσβασης μαζί τους επίσης. Όπως επίσης να συμπληρώσω ότι για τους απόφοιτους οι οποίοι θέλουν να συμμετάσχουν με το 10%, φέτος δεν υπάρχει αίτηση για να το δηλώσουν, ούτως ή άλλως ήταν προαιρετική αυτή και πέρσι. Θα καταθέσουν κατευθείαν μηχανογραφικό όταν θα έρθει εκείνη η περίοδος. Εξιχνιάστηκε ύστερα από ενδελεχείς έρευνες της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας Τμήματος Ασφαλείας Δράμας μια υπόθεση απάτης σε βάρος 85χρονης Ελληνίδας που διαπράχθηκε την 14η Ιανουαρίου του 2014 στη Δράμα. Μετά από έρευνες προέκυψαν τα στοιχεία μιας 33χρονης Ελληνίδας σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη. Αναλυτικότερα, η δράστηδα το μεσημέρι της 14ης Ιανουαρίου του 2014 μετέβη στην οικία της 85χρονης, όπου προσποιούμενοι υπάλληλοι του Δήμου Δράμας και προφασιζόμενοι την καταβολή επιδόματος, της απέσπασε το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ. Σημειώνεται ότι η 33χρονη έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για το ίδιο αδίκημα. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της υποβλήθηκε στην κυρία Εισαγγελέα Πρωτοδικών Δράμας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται από τις αστυνομικές αρχές για τυχόν εμπλοκή της και σε άλλες παρόμοιες αξιόπινες πράξεις. Παρατηρητήριο για το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας δημιουργείται στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στόχος της δομής αυτής είναι η πρόληψη και η καταστολή της ενδοσχολικής βίας καθώς και του εκφοβισμού. Η ενδοσχολική βία και ο εκφοβισμός μεταξύ των μαθητών έχει αρχίσει να γίνεται αντικείμενο προσοχής, συζήτησης και μελέτης και στην Ελλάδα. Θεωρείται πλέον κοινωνικό πρόβλημα σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών που διεξάγονται σε σχολεία της χώρας. Οι όροι που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν το φαινόμενο είναι ενδοσχολική βία, εκφοβισμός και θυματοποίηση.
ορίζουν μια κατάσταση κατά την οποία ασκείται εσκεμμένη, απρόκλητη, συστηματική και επαναλαμβανόμενη βία και επιθετική συμπεριφορά με σκοπό την επιβολή, την καταδυνάστευση και την πρόκληση σωματικού και ψυχικού πόνου σε μαθητές από συμμαθητές τους εντός αλλά και εκτός σχολείου. Για τους λόγους αυτού, σε όλες τις περιφερειακές διευθύνσεις δημιουργήθηκε ένα παρατηρητήριο ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού. Το παρατηρητήριο για την σχολική βία και τον εκφοβισμό είναι ένας θεσμός του Υπουργείου Παιδείας με σκοπό την πρόληψη και την περιστολή των περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισμού. Σε όλες τις περιφερειακές διευθύνσεις της χώρας μας έχει οριστεί μια συντονίστρια του δικτύου και το δίκτυο της περιφέρειας στηρίζεται στα κατατόπους τοπικά δίκτυα όλων των διευθύνσεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κάθε περιφέρειας. Συντονίστρια στο δικό μας δίκτυο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι η κυρία Γκουλιάμα Αλεξάνδρα. Το δίκτυο της περιφέρειας στηρίζεται, όπως είπα προηγουμένως, στα επιμέρους κατατόπους δίκτυα. Το δικό μας δίκτυο στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας δημιουργήθηκε την Παρασκευή, υπογράφτηκε ιδρυτική πράξη και πρακτικό της συνάντησης. Μετήχαν σχεδόν οι περισσότεροι φορείς παροχής ψυχοκοινωνικής υγείας της Περιφερειακής Ενότητας, όπως το ΚΕΔΗ, το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Δράμας, η Ένωση Κυριών, η Επιμελήτρια Ανηλίκων, οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου και των υπόλοιπων Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας και πολλοί άλλοι φορείς θα με συγχωρήσουν αυτούς που ξεχνώ. Την Πέμπτη υπάρχει μια ανοιχτή εκδήλωση, την Πέμπτη στις 13, ευαισθητοποίησης του κοινού για τα θέματα της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Είναι ανοιχτή για όλους. Φυσικά πρωτεύουν οι σύλλογοι γονέων που πρέπει οπωσδήποτε να παραστούν, οι μαθητές, ο εκπαιδευτικός κόσμος, οι φορείς της ψυχοκοινωνικής υγείας, αλλά και όλος ο κόσμος της πόλης μας. Θα είναι στην αίθουσα, εδώ στο δικητήριο, στο αμφιθέατρο του δικητηρίου, στις 5.30 ώρα. Θα μιλήσει η κυρία Γκουλιάμα παρουσιάζοντας το παρατηρητήριο αναλυτικά. Στη συνέχεια η κυρία Γαβρίλο Γλουματίνα, η οποία είναι υπεύθυνη του κλιμακίου Βορείου Ελλάδας για το χαμόγελο του παιδιού. Και στη συνέχεια η επιστημονική υπεύθυνη του δικού μας κέντρου πρόληψης δράση, η κυρία Έφη Γαθαγγελίδου. Να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Προάγγελος μεγάλων θεσμικών αλλαγών θεωρείται η απόφαση της κυβέρνησης να εφαρμόσει τον σταυρό προτίμησης και όχι τη λίστα στις προσεχείς ευρωεκλογές. Η κίνηση αυτή που έγινε με κοινή συμφωνία Σαμαρά Βενιζέλου έφερε σύγκρουση και με τον ΣΥΡΙΖΑ και δυσαρέστησε τους 58. Συνεδρίες τώρα της Ολομέλειας Πρωτοβουλίας των 58 καταγράφηκαν αντιδράσεις και ακούστηκαν αρνητικά σχόλια, ενώ κάποιοι ζήτησαν ακόμη και διαζύγιο με την υποκράτους. Η σχετική ρύθμιση για αλλαγή του εκλογικού νόμου αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στη Βουλή από τον Υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, αποφασίστηκε επίσης να διπλασιαστεί ο ρυθμός των υποψηφίων ευρωβουλευτών σε κάθε ψηφοδέλτιο, να ανέρχονται δηλαδή σε 42. Ακόμη δεν έχει συμφωνηθεί ο ρυθμός των σταυρών που θα μπορεί να βάζει ο ψηφοφόρος στο ψηφοδέλτιο. Η κυβέρνηση δικαιολογεί την επιλογή έκπληξη με το επιχείρημα ότι θέλει ανανέωση του πολιτικού προσωπικού και ελαχιστοποίηση των εξαρτήσεων των πολιτικών από κάθε λογή συμφέροντα, κάτι που αποτελεί εδώ και χρόνια λαϊκή απέτηση. Κάθε ευρωβουλευτής θα κρίνεται από το λαό και δεν θα πηγαίνει κάθε καρδιά σκαρίδι να παίρνει 9.000 ευρώ το μήνα και να μην εξυπηρετεί τα συμφέροντα της χώρας του, αναφέρουν πηγές από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Νέα σύγκρουση εντωμεταξύ, κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ προκαλεί απόφαση για να κλέγονται οι ευρωβουλευτές με σταυρό και όχι με λίστα όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Σχεδιαζόμενη αλλαγή του εκλογικού νόμου για τις ευρωεκλογές συνιστά άλλη μια απέλπιδα προσπάθεια της δικοματικής κυβέρνησης να αποφύγει την επερχόμενη εκλογική συντριβή, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με τις προθέσεις της κυβέρνησης να αλλάξει το εκλογικό σύστημα στις ευρωεκλογές και οι υποψήφοι να επιλέγονται πλέον με σταυρό και όχι με λίστα. Σε σχετική ανακοίνωση, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι οι δύο κυβερνητικοί εταίροι πλασάρουν ως ανανέωση με πρόσωπα εκτός των κομματικών μηχανισμών την κατάργηση της λίστας σε ευρωεκλογές και την αντικατάστασή της με σταυρό προτίμησης, ενώ στην πραγματικότητα ψάχνουν προσωπικούς στρατούς υποψηφίων βουλευτών που θα επιδίδονται στη μάχη του Σταυρού για να διασώσουν μια κυβέρνηση που καταραίει υπό το βάρος της αποτυχίας της.
Μάλιστα, να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις από το συγκεκριμένο θέμα. Να καλησπερίσω αμέσως τον δημοσιογράφο της εφημερίδας στο Βήμα, τον Μιχάλη Γραφιώτη. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη, και να πούμε ότι πραγματικά η χθεσινή απόφαση ήταν ανατρέπει όλα τα δεδομένα. Ναι, το θέμα είναι για ποιο λόγο γίνεται αυτό και ποια είναι τα δεδομένα τα οποία ανατρέπονται. Λοιπόν, για ποιο λόγο γίνεται, γιατί οι δύο πολιτικοί αρχηγοί, βλέποντας ότι τα στελέχη, είτε τα μεγάλα είτε τα μικρομεσαία στελέχη του κόμματος των κομμάτων έχουν αφήσει τελείως τους κομματικούς μηχανισμούς και δεν ασχολούνται, θεωρούν ότι βάζοντας το παιχνίδι 40 με 42 στελέχη από όλη τη χώρα για το κυνήγι του Σταυρό, θεωρούν ότι θα συσπυρώσουν τις βάσεις τους και τους μηχανισμούς τους. Δηλαδή, τι εννοώ. Πρώτα στις ευρωεκλογές έβαλαν μία λίστα από άτομα που θεωρούσαν οι πρώτοι που θα βγουν, ήταν δεδομένοι ότι θα βγουν και έτρεχαν και έκαναν κάποιες εκδηλώσεις και κάποιο υποτυπώδη αγώνα και θεωρούσαν ότι θα βγουν σίγουρα και οι υπόλοιποι έμπαιναν τυπικά σε μία διαδικασία στη λίστα. Τώρα όμως αυτό το πράγμα αλλάζει και στελέχη από όλη την Ελλάδα και από την Αθήνα αλλά και από την υπόλοιπη Ελλάδα, αναλογικά από κάθε περιφέρεια γύρω στα 5 ανάλογα την περιφέρεια, ναι. Λογικά και από τη Δράμα και από τη Θράκη και από την Ανατολική Μακεδονία, συγγνώμη, το δέλτιο των κομμάτων, θα μπουν σε μια διαδικασία συλλογή σταυρών, θα συσπυρώσουν όσο μπορούν το κόμμα. Βέβαια είναι δύσκολη η εποχή για τον Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία, όμως θα κεντρήσουν ενδιαφέρον γιατί υπάρχουν πολλά αναγνωρίσιμα στελέχη στο Πασόκ και στη Νέα Δημοκρατία. Άρα, αν μπουν στο ψηφοδέλτιο, θα κεντρήσουν ενδιαφέρον και του κόσμου και είτε λόγω υποχρέωσης κάποιοι, είτε λόγω αναγνωρισιμότητας, είτε λόγω της διαπροσωπικής σχέσης, κάποιοι θα προβούν στην ψήφιση ορισμένων ονομάτων. Άρα, αυτό θα δώσει ένα μπόνους σε αυτά τα κόμματα τουλάχιστον 2 με 3%. Σε σχέση με τα ποσοστά που υπολογίζουν. Γι' αυτό το κάνουν λοιπόν αυτή τη στιγμή οι δύο πολιτικοί αρχηγοί, αλλάζουν τα δεδομένα, δημιουργώντας ένα μικρό πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ, στον Εξάρτητο της Έλληνας και στα υπόλοιπα κόμματα, γιατί πολύ απλά βλέπουμε τη δυσπραγία και την λειψανδρία στελεχών που υπάρχει στις αυτοδιοικητικές εκλογές από αυτά τα κόμματα. Φανταστείτε τώρα να βρουν 40 στελέχη αυτά τα κόμματα για να τοποθετήσουν στο ευρωψηφοδέλτιο. Τώρα από εκεί και πέρα, ανατρέπει τα δεδομένα, όχι θα έλεγα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όμως θα βελτιώσει λίγο την εικόνα, αυτό υπολογίζει να βελτιώσει την εικόνα των δύο κομμάτων, γι' αυτό και προβαίνουν σε αυτή την ενέργεια. Εξού και η αντίδραση που υπήρχε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, Μιχάλη. Ναι. Εξού λέω και η αντίδραση που υπήρξε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, που μέσα σ' άκρες λέει περίπου αυτό το οποίο μας μεταφέρεις. Υπάρχει μια αντίδραση, αλλά υπάρχει τώρα αυτή τη στιγμή και μια έντονη κινητικότητα στο ΣΥΡΙΖΑ και υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να το υποστηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το μέτρο. Γιατί είναι καταφανέστατα πιο δημοκρατικό από την παλιά λίστα που ισχύει από το 1984, από τότε που ξεκίνησαν οι ευρωεκλογές. Γιατί τότε επέβαλε ο αρχηγός του κόμματος τον Ευρωβουλευτή, ενώ τώρα τουλάχιστον ο κόσμος θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να μην ανήκει κάποιος, παραδείγματος χάρη στο Πασόκ, αλλά να είναι αξιόλογο το πρόσωπο από μια περιοχή και να το ψηφίσουν. Αλλάζει δηλαδή η διαδικασία και νομίζω ότι μπαίνουμε καλύτερα σε ένα παιχνίδι αξιοποίησης των ευρωεκλογών και της Ευρωβουλής. Γιατί μέχρι σήμερα τι κάναμε, ουσιαστικά δεν ασχολήθηκε κανένας με την Ευρωβουλή. Τώρα θα μπουν στη διαδικασία να ακούσουμε τι λένε και οι υποψήφοι ευρωβουλευτές, να μπούμε σε μια διαδικασία επιλογής και βέβαια αυτός που αξίζει να εκλεγεί. Άσχετα το κόμμα που έχει τοποθετηθεί. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ θα επιδιώξουν να βάλουν πρόσωπα, ειδικά σε κάποια, τουλάχιστον 10 πρόσωπα, ευρείας αποδοχής. Όπως είναι επιχειρηματίες, ηθοποιοί, άνθρωποι του πνεύματος, άνθρωποι της τέχνης. Αυτό το πράγμα θα γίνει οπωσδήποτε. Αυτό σκέφτεται στα επιτελεία των κομμάτων. Όπως επίσης να αξιοποιήσουν και στελέχη από την περιφέρεια για να ενισχύσουν την περιφερειακή συνείδηση με την έννοια ότι αν τοποθετηθεί ένα βαρισίματο πρόσωπο από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, λέμε τώρα ένα παράδειγμα, θα συσπηρωθεί εκείνη η περιοχή για να τον εκλέξει και να τον βγάλει ευρωβουλευτή, για να έχει και η περιοχή αυτή ένα δικό της ευρωβουλευτή. Δεν ξέρω κατά πόσο όμως εύκολο είναι πλέον, γιατί οι δημοσκοπήσεις τις θυμάσαι και εσύ, τις διαβάζεις και εσύ, βλέπεις πώς κινείται είναι πλέον το πολιτικό πράγμα, σκηνικό. Είναι χάρη τα πράγματα της δημοσκοπήσεις για τα δύο κόμματα μέχρι στιγμής, αλλά σου λέω ότι με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να βρουν λύσεις για να συσπηρώσουν τον κόσμο. Όπως επίσης σε λίγο καιρό τώρα, από τον επόμενο μήνα, θα δούμε ότι θα αρχίσουν να παίρνουν μέτρα ελάφρυνσης και τη φορολογία. Θα δούμε ότι ο κύριος Τουρνάρας, από ό,τι φαίνεται, θα συγκρουστεί με την Τρόικα για να ενισχύσει το προφίλ των δύο κομμάτων. Και νομίζω ότι θα το πετύχει σε ένα μεγάλο βαθμό. Τώρα από εκεί και πέρα, κατά πόσο θα ανεβούν τα ποσοστά, θεωρώ ότι δεν θα είναι σε αυτά τα χάλια. Επειδή βλέπουν ότι βρίσκονται σε πολύ χαμηλή πτέρυγα, σε πτωτική πορεία, με αυτές τις ενέργειες, ίσως υπάρχει και μια τρίτη ενέργεια που ακόμα είναι στα σκαριά και θα την πούμε εν καιρό. Ναι. Με αυτές λοιπόν τις ενέργειες θα προσπαθήσουν λίγο να ενισχύσουν το προφίλ τους για να συγκεντρώσουν το πολυπόθητο 30 με 35% και τα δύο κόμματα μαζί, η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, ώστε να μην τεθούν υπό αμφισβήτηση. Μιχάλη, 58, γιατί αντέδρασαν όμως τόσο έντονα?
Γιατί τώρα υπάρχει ένα ζήτημα μέσα στο εσωτερικό με του 58. Ο κύριος Βενιζέλος θέλει να κρατήσει την ουσία του ΠΑΣΟΚ και να μην προχωρήσει η δουλειά με του 58. Γιατί πολύ απλά είναι, θα τεθεί υπό αμφισβήτηση μετά ο κύριος Βενιζέλος μετά από ένα χρονικό διάστημα. Οπότε αυτή η διαδικασία ενισχύει προφανώς το ΠΑΣΟΚ και αποδυναμώνει την κίνηση του 58 που θέλουν να κατεβούν αυτούς. Δεν είχαμε όμως κάποια άλλη αντίδραση. Από εκεί και πέρα, σε σχέση τώρα με τις περιφερειακές εκλογές, βλέπεις να υπάρχουν και κάποιες αλλαγές και να υπάρχει κάποιος αντίκτυπος και εκεί. Γιατί ουσιαστικά, αν υπάρξει μια συσπήρωση των δύο αυτών κομμάτων της συγκυβέρνησης στις ευρωεκλογές, θα υπάρξει λογικά και στις περιφερειακές και τις τοπικές εκλογές συσπήρωση. Έτσι δεν είναι? Υπάρχει μια διαφορά όμως με τις τοπικές εκλογές. Ο πρώτος γύρος που θα ψηφίσει ο περισσότερος κόσμος λόγω και της σταυροδοσίας, ναι, νομίζω ότι θα είναι ευνοϊκός για τα δύο κόμματα. Εκεί που πρέπει να φοβούνται τα δύο μεγάλα κόμματα και οι υποψήφοι τους. Όταν λες τα δύο μεγάλα κόμματα, εννοείς το κόμμα της συγκυβέρνησης, Μιχάλη. Ποιο? Όταν λες τα δύο μεγάλα κόμματα, εννοείς το κόμμα της συγκυβέρνησης, να φανταστώ. Τα κόμματα της συγκυβέρνησης, ναι. Εντάξει, έχουμε. Παλιά ορολογία. Ναι. Έχουμε συνηθίσει γιατί κάνω πολιτικό ρεπορτάζ. Κάποιες δεκαετίες που δύο μεγάλα κόμματα ήταν το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Τώρα είναι η ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία τα δύο μεγάλα κόμματα. Όμως από εκεί και πέρα, εγώ θέλω να πω το εξής, ότι πάντοτε στις περιπτώσεις που υπάρχει μεγάλη αντίδραση από τον κόσμο, στη δεύτερη Κυριακή, αυτός που βγαίνει πρώτος στην πρώτη βρίσκει απέναντί του συσπηρωμένους απέναντι. Ακριβώς. Οπότε υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος ανατροπής του πρώτου συνδυασμού των πρώτων εκλογών στις δεύτερες εκλογές. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Είναι απολύτως λογικό και φυσικό ορισμένες φορές να συμβαίνει αυτό. Κάνε μας, παρακαλώ, και λίγο μια πρόβλεψη, έχοντας κατά νου τόσα χρόνια πολιτικό ρεπορτάζ, πώς θα κυμανθούν περίπου οι υποψηφιότητες που θα στηριχθούν από την συγκυβέρνηση, ας το πω έτσι, από τα κόμματα της συγκυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται να παίξει ένα ισχυρό χαρτί σε αυτές τις τοπικές εκλογές. Ναι, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα μειονέκτημα όμως. Το οποίο είναι ποιο? Συνήθως δεν είναι γνωστά. Ενώ η συγκυβέρνηση έχει γνωστά στελέχη στο προσκήνιο που είναι αναγνωρίσιμα. Mm-hmm. Το ΣΥΡΙΖΑ τι γίνεται? Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ανεξάρτητοι Έλληνες θέλουν να βάλουν ονόματα για να βγουν μπροστά. Έχουν και μόνο με βουλευτές και με κάποια άτομα προβλημένα. Καταλαβαίνεις, όπως έγινε στην περίπτωση Δυτικής Μακεδονίας με τον Θόδωρο Καρυπίδη που ήταν ένα άτομο γνωστό και είδε μετά μετέπειτα τι έγινε. Άρα έχουν πρόβλημα στελέχωσης. Το ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητοι Έλληνες. Ενώ από τη συγκυβέρνηση λίγο πολύ γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί. Συνήθως έχει ένα θυσμό να πηγαίνει προς τα γνωστά πρόσωπα. Αν και εγώ θεωρώ ότι οι εκλογές του 2014 δεν θα έχουν καμία σχέση με τις εκλογές του 2010, που στις εκλογές του 2014, εντάξει, υπάρχει μεγάλη αγανάκτηση, μεγάλη οργή και φόβος για το μέλλον. Και φυσικά στις εκλογές του 2010 οι συνδυασμοί οι οποίοι είχαν στηριχθεί τότε από τον ΠΑΣΟΚ βγήκαν από μια πρόσφατη σχετικά τότε εκλογική νικηφόρα διαδικασία για αυτούς. Και δεν είχαμε μπει και στο μνημόνιο. Ακριβώς. Σε μεγάλο βαθμό. Είχαμε ψηφίσει με το μνημόνιο ως χώρα, είχαμε προστρέξει στο δανεισμό, αλλά οι συνέπειες ήρθαν αργότερα. Mm-hmm. Μάλιστα. Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά και εσύ. Καλή συνέχεια. Να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, εμείς το δελτίο μας. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Δράμας ανακοινώνει ότι οι ημερομηνίες για υπογραφή συμβάσεων σχετικά με την βιολογική γεωργία είναι 10 εργάσιμες ημέρες και ξεκινάνε από σήμερα Παρασκευή και θα ολοκληρωθούν την 5η 20 Δευτέρου. Οι παραγωγοί υποχρεούνται να πάνε στην Αγροτική Διεύθυνση Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δράμας με την ταυτότητά τους και να υπογράψουν οι ίδιοι τις συμβάσεις και το γνήσιο της υπογραφής τους. Σε περίπτωση μη προσέλευσης τους κατά το δεκαήμερο, δεν θα μπορέσουν να ακολουθήσουν το πρόγραμμα της βιολογικής γεωργίας και θα απορριφθούν. Θέλαμε να ενημερώσουμε όλους τους παραγωγούς της Δράμας ότι ύστερα από την έγκριση της υπουργικής απόφασης που υπογράφθηκε από τον Υπουργό Γεωργίας, τον κύριο Τσαφτάρη, στις 3 Δευτέρου και την παραλάβαμε στα χέρια μας στις 6 Δευτέρου και πρωτοκολλήθηκε από την υπηρεσία μας στις 7 Δευτέρου για τις 10 εργάσιμες ημέρες που πρέπει να υπογραφούν οι συμβάσεις από τους παραγωγούς. Οι 10 εργάσιμες ημέρες ξεκινάνε από την Παρασκευή 7 Δευτέρου και λήγουν την 5η 20 Δευτέρου. Θα ήθελα να ενημερώσω όλους τους παραγωγούς της Δράμας ότι πρέπει να προσέλθουν οι ίδιοι στη διεύθυνσή μας και ειδικότερα στο γραφείο 208 που ανήκει στη βιολογική γεωργία με την ταυτότητά τους και αν δεν μπορούν να προσέλθουν οι ίδιοι, αυτόν που θα στείλουν τον δικό τους άνθρωπο να φέρει την ταυτότητά του και την εξουσιοδότηση μαζί του. Σε περίπτωση που δεν προσέλθουν μέχρι τις 20 Δευτέρου ημέρα Πέμπτη, θα απορριφθούν από το πρόγραμμα γιατί έχουμε προθεσμίες. Οι επιτυχόντες είναι 231 και ήδη υπάρχει ζήτηση από σήμερα, ξεκίνησαν να έρχονται
μαζικά. Γιατί από το πρόγραμμα που είχε να βγει από το 2004 και βγήκε το 2009, έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι σχεδόν οι διπλάσιοι. Mm-hmm. Ενώ είχαμε 180, τώρα είναι 251. Mm-hmm. Τι και μας θα θέλαμε να υπάρχει ζήτηση στη βιολογική γεωργία, γιατί είναι αυτό που θέλουμε να προωθήσουμε τη σήμερον ημέρα, τουλάχιστον να τρεφόμαστε, να ζούμε με καλύτερη ποιότητα. Δύο ειδήσεων και να περάσουμε να δούμε τα νέα της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς μία ακόμη υποψήφια δημοτική σύμβουλο με την παράταξή του, ενώ με τη Δράμα, παρουσίασε σήμερα ο επικεφαλής της παράταξης, ο Δούλος Μαμψάκος. Νιώθω ιδιαίτερα συγκινημένος, αλλά συγχρόνως και χαρούμενος, γιατί είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω την υποψηφιότητα της Σοφίας Κοτσαίδου, μια υποψηφιότητα ιδιαίτερα τιμητική και για την παράταξή μας, αλλά προσωπικά και για μένα. Η υποψηφιότητα της κυρίας Κοτσαίδου σηματοδοτεί πολλά για μας. Σηματοδοτεί την ανάγκη για προσφορά σε μια ομάδα συμπολιτών μας που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα. Πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα γιατί οφείλουμε να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας σε παιδιά και οικογένειες που ζουν το δικό τους δράμα, τον δικό τους προσωπικό αγώνα. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο. Είναι τιμή μας που έχουμε σήμερα στην παράταξή μας αυτή την μάνα. Περισσότερα όμως για την υποψηφιότητά της θα σας αναφερθεί η ίδια της. Είμαι μητέρα τριών παιδιών και νοικοκυρά. Αποφάσισα να ασχοληθώ με τα κοινά και την τοπική αυτοδιοίκηση για έναν και μοναδικό λόγο. Το μικρότερο παιδί μου, ο Άγγελος, είναι παιδί με αναπηρία. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας είναι μεγάλα και σοβαρά. Κάποια από αυτά μπορούν να λυθούν και μάλιστα εύκολα και ανέξοδα. Για να γίνει όμως αυτό, χρειάζεται κάποιος να ενδιαφερθεί, να τα ακούσει, να τα καταγράψει και στη συνέχεια να δώσει λύσεις όπου μπορεί. Είμαι στο πλευρό του κυρίου Μαμψάκου μετά από πρόταση που μου έγινε και την αποδέχτηκα, διότι δεσμεύτηκε απέναντί μου πως με ιδιαίτερη ευαισθησία θα αντιμετωπίσει τα παιδιά μας και τις οικογένειές τους. Δεσμεύτηκε απέναντί μου ότι από θέση ευθύνης θα μου δώσει τη δυνατότητα να εργαστώ για να προσφέρουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής, ένα καλύτερο αύριο στα παιδιά μας και σε όλους τους ανθρώπους με αναπηρία. Τα άτομα με αναπηρία έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλους τους υπόλοιπους πολίτες. Αυτά τα δικαιώματα εγώ θα υπερασπιστώ. Την καθιερωμένη κοπή της Βασιλόπιτας πραγματοποίησε το τρίτο σύστημα προσκόπων της Δράμας και παράλληλα έκανε και έναν απολογισμό των δράσεών του για τον χρόνο που πέρασε. Με καρδιά από τόλμη γεμάτη, με ματιά σαν αστράφτη γοργή, το καθήκον ο πρόσκοπος πράττει, όπου χρέος ενώ τον καλεί, με θυσία. Μόνο ένα κομμάτι από την Ούρτα, το οποίο θα είναι του Αγίου Βασιλείου και της Εκκλησίας. Πιστεύω, Δήμαρχε, να συνεχίσει η βοήθειά σας και να σας πάρει θέση από τον αμυστικό που είναι λίγο διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να... Καλημέρα σε όλους σας καταρχήν. Και καλή χρονιά να έχουμε, καλή προσκοπική χρονιά στους προσκόπους. Εμείς ως Δήμος, Δράμας, ως Δημοτική Αρχή μπορούμε τουλάχιστον να επιβεβαιώσουμε ότι οι πρόσκοποι όποτε και να τους καλέσεις θα είναι πρόθυμοι να ανταποκριθούν. Αυτό στα τρία χρόνια που είμαι Δήμαρχος όντως το έχουν πράξει. Εμείς πρέπει να τους βραβεύσουμε και όχι οι πρόσκοποι εμάς ή εμένα προσωπικά. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο για τον τόπο μας, ενεργοποιώντας όλους τους φορείς αλλά και τους πολίτες μεμονωμένα. Το προσπαθούμε, το καταφέρουμε σε ένα μεγάλο βαθμό. Με τους προσκόπους όμως ιδιαίτερα πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Είναι πάντα κοντά στο Δήμο, πάντα κοντά στις εκδηλώσεις του Δήμου, είτε από την εκδήλωση που μας έρχεται της Καθαρής Δευτέρας, που τους έχουμε συνέχεια στο πλευρό μας και η,
γιορτή που κάνουμε ως Δήμος τα 3-7 χρόνια βασίζεται κυρίως στους προσκόπους. Αυτοί σχεδόν υλοποιούν την εκδήλωση αυτή με τη συμμετοχή φυσικά πολιτιστικών φορέων. Αλλά η παρουσία τους στην Ονειρούπολη σε μια σειρά εκδηλώσεων του Δήμου είναι πάντα κοντά και εμείς αυτό που κάνουμε είναι την υποχρέωσή μας να είμαστε δίπλα τους και να προσπαθούμε να φέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα συνεργαζόμενο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή χρονιά. Για άλλη μια χρονιά έχουμε την κοπή της βασιλότητά μας, την ετήσια εκδήλωση αυτή. Τα παιδιά παρουσιάζουν τις δράσεις τους που έχουν κάνει τα τμήματα όλη το προηγούμενο έτος. Η Αγέλη, η ομάδα, η κοινότητα. Παρ' όλα αυτά, παράλληλα ξεδιπλώνονται το ταλέντο τους στην υποκριτική μέσα από κάποια σκετσάκια. Εμείς είχαμε την ευκαιρία να μαζέψουμε τους φίλους, τους συγγενείς, τους συγγενείς των παιδιών και τις αρχές του τόπου. Θέλαμε να ευχαριστήσουμε και κάποιους από αυτούς για τη συνεχή τους προσφορά. Ελπίζω να ήταν μια όμορφη γιορτούλα. Ευχαριστήκαμε πάνω από όλα τα παιδιά και η... Σεμινάριο για τις νέες τεχνικές αλλά και τις νέες τάσεις της μόδας στον τομέα της κομμωτικής πραγματοποιήθηκε σήμερα σε γνωστό ξενοδοχείο της Δράμας. Does that set us apart from our competition? But if nobody knows, if no hairdresser can tell your client's formula, they're going to be watching you. And so are your client's friends. A bigger clientele. Το θέμα της εκδήλωσης είναι οι νέες τάσεις 2014 σε κουπ, κούρεμα, σε χρώμα, σε χτενίσματα. Τα αποκριθούμε και στην κρίση, πρέπει οι κομμωτές να ενημερώνονται μονίμως. Οι τάσεις αλλάζουν δύο φορές και τρεις το χρόνο, οπότε πρέπει να ενημερώνονται και σε χρώμα και σε κούρεμα και σε χτενίσματα. Πρέπει να δίνουν υλικό στους πελάτες τους. Και εμείς γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ. Σαφέστατα, όπως όλα τα επαγγελματά υπάρχει πτώση και εμείς είμαστε εδώ πέρα να το καταπολεμήσουμε. Μάλιστα, να περάσουμε κυρίες και κύριοι για την συνέχεια στην αθλητική σας ενημέρωση με τον Σάκη Πετρόπουλο. Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες. Θα ξεκινήσουμε από την αγαπημένη μας Δόξα Δράμας που είναι στην εντατική. Κυριολεκτικά. Η Δόξα Δράμας είναι στην εντατική. Αγωνιστικά την Κυριακή υπέστη στο τελευταίο ημίωρο στο Αιγίνιο όταν η ομάδα του Αιγινιακού έμεινε με 10 παίκτες υπέστη ήττα με το 3-0. Μια ήττα που προβληματίζει και έρχεται να προσθέσει και το διοικητικό θολό τοπίου, καθώς είχαμε τη συνάντηση την Παρασκευή Σάμιου Κωνσταντινίδη. Ο Σάμιος διεμήνησε στον υποψήφιο επενδυτή, τον Δραμηνό Γιάννη Κωνσταντινίδη, ότι η όποια εμπλοκή του στα κοινά της ΠΑΕ περνά μόνο και μόνο από την διάθεση κεφαλαίων από τον Δραμηνό επιχειρηματία προς την ΠΑΕ. Έτσι καλείται ο κύριος Κωνσταντινίδης να κάνει πράξη την εμπλοκή του στην ΠΑΕ Δόξα Δράμας, βέβαια με διάθεση οικονομικών πόρων. Μέσα σε αυτή την αβεβαιότητα είχαμε και σήμερα αγώνα δρόμου από τον Πολυχρόνη Βεζιρίδη, καθώς στην ολονύχτια χθεσινή συνάντηση στα γραφεία της ΠΑΕ μεταξύ των διοικούντων και μάνατζερς για τους παίκτες, 5.30 ώρα το πρωί αναχώρησε ο κύριος Βεζιρίδης για Αθήνα, κατατέθηκαν τα χαρτιά όλοι οι φάκελοι των τριών υπομεταγραφή παικτών. Είναι ο Τζόσον Σουμαχωρό, ο οποίος έχει γαλλικό διαβατήριο, είναι κεντρικός στόπερ, 26 χρονών,
ο γνωστός μας Αντώνης Νατσιούρας, με μεγάλη καριέρα σε πάρα πολλές ομάδες, ήταν αρθή του καλοκαίρι, τελικά έρχεται ως ελεύθερος παίκτης τώρα, και ο Σλοβένος Σμίλενιτς, χαφ, 23 χρονών, ο Σμίλενιτς, έτσι. Σήμερα η Δόξα κατέθεσε τελευταία ημέρα μεταγραφών στην ΕΠΟ τα δελτία των Τζόνσον Σουμαχωρό, Αντώνη Νατσιούρα και Σμίλενιτς. Αναμένεται μέσα στην εβδομάδα να έρθουν και οι μπλε κάρτες των δύο αλλοδαπών, να συνεδριάσει η αρμόδια επιτροπή για την τακτοποίηση των εγγράφων και να εκδοθούν τα δελτία. Ευελπιστούν οι ηθήνοντες στη ΣΠΑΕ μέχρι την Παρασκευή να έχουν εκδοθεί τα δελτία των νέων μεταγραφών. Η ΠΑΕ έστειλε έγγραφο στην αστυνομική διεύθυνση Δόξα Δράμας για το μάτς της Κυριακής Δόξα Ηρακλής. Η ΠΑΕ δεν θα διαθέσει ούτε κερκίδα, ούτε αριθμό εισιτηρίων σε οργανωμένους φιλάθλους του Ηρακλή. Αυτά από το στρατόπεδο των Μαυραϊτών, όπου υπάρχει προβληματισμός και βέβαια εσωστρέφεια σε μεγάλο βαθμό. Η Πετρούσα 0-0 μέσα στην Ελευθερούπολη, που άλλες συνθήκες θα θεωρεί το θετικό αποτέλεσμα σε μια έδρα που έχανε, αλλά αυτή τη χρονική στιγμή η βαθμολογική θέση και οι απώλειες που μετρά η Δόξα Πετρούσα σίγουρα την καθιστούν επισφαλή για τη συνέχεια. Καλείται να πάρει βαθμούς επιγόντως. Στο τοπικό μας πρωτάθλημα, οι πρωτοπόρος Φίλιππη Δοξάτου συνεχίζουν ακάδεκτοι, επικράτησαν επί του Ατρομήτου Περιθωρίου με 3-0. Αίσθηση προκάλεσε η ευρεία νίκη της Προσοτσάνης μέσα στη Φτελιά. Φτελιά Προσοτσάνη 1-4. Και βέβαια το Σάββατο έχουμε το μεγάλο ντέρμπι Προσοτσάνη Δοξάτου. Στην Β' αεραστεχνική κατηγορία, στο πρώτο όμιλο, τα Κύρια εκμεταλλεύτηκαν το στραβοπάτημα του Ακρίτα Νέας Χρόνης και αποσπάστηκαν κι άλλο βαθμολογικά, ενώ στο δεύτερο όμιλο η ομάδα της Νέας Αμισού οδηγεί την κούρσα για το βαθμολογικό πίνακα. Αυτά από εμάς, αγαπητοί φίλοι και φίλες, να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από το Στάκη Πετρόπουλο. Εμείς να περάσουμε να δούμε τι προβλέπει για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας από την Α τηλεόραση ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.